Η εισηγήτριά μας, η Μαρία Κομινάκα, με πληρότητα αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα τοποθετηθούμε για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προκαλεί, οργίζει με την υλοποίηση των δεσμεύσεων απέναντι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα πάρει όμως απάντηση ήδη αυτή τη στιγμή, διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ στο Υπουργείο. Η εργατική πρωτομαγιά με την απεργιακή συγκέντρωση στις 6 Μάη εδώ στο Σύνταγμα θα απαντήσει στο αντεργατικό και αντιασφαλιστικό έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Με αυτή την τροπολογία, όπως είπαμε, προκαλεί τους εργαζόμενους. Εμπέζει όλους αυτούς που περιμένουν έως 5 και 6 χρόνια για να δικαιωθούν τις απονομής σύνταξης που πλήρωνε στον εργασιακό του βίο ανελιπώς και στην ώρα του. Τώρα τους λέτε, αν δεν προσφύγουν στα μεγάλα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, να κάνουν την αίτηση στον ΕΦΚΑ, θα περιμένουν τα διπλάσια χρόνια. Από τη σύνταξη σε 2 μήνες που θα έβγαζε ο ένας υπουργός, σε 1 μήνα ο άλλος, με ένα κλικ ο προηγούμενος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά ο κύριος Χατζηδάκης ανακάλυψε την κόπρο του Αυγίου, όπως χαρακτήρισε όλο το σύστημα. Έρχεται με αυτή την τροπολογία και προκαλεί, όπως είπαμε, τους εργαζόμενους. Επικαλείται αυτή την τροπή των εκκρεμών συντάξεων, έργο όλων των κυβερνήσεων, που η μία έστρωνε το έδαφος στην άλλη για την ανατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, τη μετατροπή της από κοινωνική ευθύνη σε ατομική, την απαλλαγή κράτους και εργοδοσίας από την καταβολή εισφορών, την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και τώρα έρχεται να ιδιωτικοποιήσει τον τομέα απονομής σύνταξης. Η προσωρινότητα της απονομής σύνταξης από τις μεγάλες δικηγορικές και λογιστικές εταιρείες που επικαλείται στην τροπολογία, όπως όλα τα δήθεν προσωρινά μέτρα των μνημονίων, 10 χρόνια λέει ότι θα διαρκέσει αυτή η ιστορία, είναι γνωστό ότι μνημοποιούνται, όπως όλα αυτά τα μέτρα, επιδεινώνοντας τους όρους αμοιβής, δουλειάς και ζωής των εργαζομένων. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή συντάξεων κύριων, επικουρικών και εφάπαξ έχουν ξεπεράσει τις 450.000. Όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου έχουν καταλυστέψει τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν ανοίξει την κερκόπορτα της ιδιωτικής ασφάλισης, έχουν μειώσει τις εργοδοτικές εισφορές, έχουν θεσπίσει την Εθνική Σύνταξη των 360 ευρώ, η οποία αυτή τώρα είναι η προσωρινή σύνταξη. Αυτή έχει καθιερώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο όνομα του να μην μένει ο εργαζόμενος χωρίς πόρους ζωής. Έχουν αφήσει τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών άδειες, υποστελεχωμένες, χωρίς τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προσλάβει εργαζόμενους, να εξασφαλίσει υλικοτεχνική υποδομή, κάνει αυτό το βήμα της ιδιωτικοποίησης ως μέρος της συνολικής ιδιωτικοποίησης ασφάλισης. Το 2020 συνταξιοδοτήθηκαν 550 εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ. Το 2021, με στοιχεία των ίδιων των εργαζομένων, θα συνταξιοδοτηθούν άλλοι 700 εργαζόμενοι. Από τον πρώην ΟΓΑ, όσοι ασχολούνταν με τις συντάξεις των αγροτών, μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις, με αποτέλεσμα να έχει οξυνθεί η κατάσταση, να μην βγαίνουν συντάξεις. Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με διάφορα προγράμματα, που απασχολήθηκαν περίπου 680 τον αριθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία των εργαζομένων, που εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο, ασχολήθηκαν με την έκδοση των συντάξεων, απολύθηκαν. Γιατί άραγε όλα αυτά? Οι υπολογιστές επίσης είναι ελάχιστοι. Έναν υπολογιστή μπορεί να το μοιράζονται πάνω από 3 εργαζόμενοι, με 6 κωδικούς που χρειάζονται. Είναι απαρχιωμένοι, κολλάνε και η κυβέρνηση αρνείται να προμηθευτεί τους αναγκαίους υπολογιστές την υλικοτεχνική υποδομή. Γιατί πράγματι, γιατί άραγε όλα αυτά? Με την τροπολογία η κυβέρνηση χωρεί τις αρμοδιότητες αυτές σε μεγάλα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Μετατρέπει τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ σε υπαλλήλους των μεγάλων δικηγορικών και λογιστικών γραφείων. Τι λέει η τροπολογία?
οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Θα διαπιστώνουν το χρόνο ασφάλισης σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς, κύριες ή επικουρικής ασφάλισης, και εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων εισφορών του αυταπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση. Υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Συνεντάσσουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης καθώς και οριστικής, κύριας και επικουρικής σύνταξης. Εκδίδουν την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του νόμου 2676 του 99. Συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών. Πώς θα τα κάνουν όλα αυτά? Θα έχουν στην υπηρεσία τους τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να δίνουν τους φακέλους έτοιμους και κάθε στοιχείο στους πιστοποιημένους επαγγελματίες. Να τι προβλέπει η ρύθμιση. Με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ ορίζονται σε κάθε υπηρεσία έκδοσης συντάξεων αρμόδιοι υπάλληλοι για την απρόσκοπτη συνεργασία των πιστοποιημένων επαγγελματιών με τον ΕΦΚΑ, τη χορήγηση στοιχείων από το φυσικό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία και την απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν τις υποθέσεις που εξετάζουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Όλοι δηλαδή τη δουλειά θα την κάνουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και θα αμείβονται οι μεγάλες δικηγορικές και λογιστικές εταιρείες. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Όποιος λοιπόν πάει και καταθέσει την αίτηση στον ΕΦΚΑ και όχι στα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, θα περιμένει για πολλά χρόνια, γιατί οι υπάλληλοι θα απασχολούνται με αυτούς. Με την ανάθεση, λέει, παρέχεται αυτοδικαίωση ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητός στο σχετικό έγγραφο, εξουσιοδότηση, λέει, επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στον αναθέσαντα ασφαλισμένο ή δικαιοδόχο. Ο ασφαλισμένος όμως, κύριοι, που όλοι ξέρουμε, που θα διερευνά ο πιστοποιημένος, είναι στην απιδέλτα μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης. Άρα, στα χέρια του πιστοποιημένου θα είναι το σύνολο των δεδομένων των εργαζομένων. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Είναι σκανδαλώδης η παραχώρηση σε ιδιωτικά γραφεία υπηρεσιών, τις οποίες ο ΕΦΚΑ στα πλαίσια του αρμοδιοτήτου του, σαν δημόσιος φορέας, είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να παράσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία τις συντάξεις, αλλά και τις ασφαλιστικές παροχές και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε όλους τους ασφαλισμένους. Το γεγονός ότι εμφανίζεται αναποτελεσματικός και αδύναμος ο φορέας να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις του, με κορυφαία την άμεση απονομή των συντάξεων, αποτελεί ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Συνειδητά καθυστερούν την έκδοση των συντάξεων. Ουσιαστικά, τι κάνετε, κύριε? Προχωράτε σε αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο από τους συνταξιούχους, παρακρατώντας δεκάδες δις ευρώ που θα έπρεπε να ήρθαν στους συνταξιούχους. Υπονομεύεται τον ΕΦΚΑ, τον απαξιώνεται και τον οδηγείται στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Γι' αυτό δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει δοθεί από την αρχή της λειτουργίας του ΕΦΚΑ ούτε μια πρόσμηση μόνιμου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να δημορφώνονται και συνθήκες εργασιακής γαλέρας στους εργαζόμενους που έχουν απομείνει. Κατασκοφαντείτε βέβαια τους εργαζόμενους. Μιλάμε για αήθη επίθεση του Υπουργού για να μπορέσει να περάσει με εύκολο τρόπο όλη αυτή την πολιτική. Όποιος πληρώσει λοιπόν το πιστοποιημένο ιδιωτικό γραφείο, σε κάποιες περιπτώσεις θα παίρνει σύνταξη πολύ πιο γρήγορα. Γιατί πέρα από αυτό το βάουτσερ που θα πληρώνει ο ΕΦΚΑ, θα υπάρχει και η άλλη, το γρηγορόσημο, που θα πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος στην ίδια την εταιρεία. Ζητάμε λοιπόν την άμεση απόσυρση της τροπολογίας, την νέα απόπειρα εμπεγμού των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Και βέβαια, η λύση είναι η άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Και δεν μπορεί εδώ να κρύψει η κυβέρνηση τις μεγάλες ευθύνες που έχει συνολικά για το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται με τις εκκρεμείς συντάξεις, αλλά και με τις ασφαλιστικές παροχές προς τους εργαζόμενους συνολικά.